Λέμε τα μέτρα τα οποία εξέγγειλε η κυβέρνηση είναι κοροϊδία, γιατί δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες του προβλήματος, τις ακρίβειες οι οποίες παραμένουν και θα παραμένουν για να κατατρώγουν τα λαϊκά εισοδήματα. Και ποιες είναι αυτές οι αιτίες της ακρίβειας? Είναι αφενός μεν ο πόλεμος, αλλά και αφετέρου είναι οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και εφαρμόζονται και σήμερα. Της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Το χρηματιστήριο που είπε ο κύριος Σκουρλέτης και ο τρόπος λειτουργίας του καθορίστηκε επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αλήθεια, κύριε Καράσοπουλε. Μην το λέτε αυτό. Το λέτε συνέχεια. Δεν είναι αλήθεια. Το 20 μπήκε σε εφαρμογή. Στη δικιά μας πρόταση υπήρχε πλαφόν, κύριε Καραθανασόπουλε. Να λέμε τώρα τις αλήθειες εδώ. Μην παίζουμε με τις αγωνίες του κόσμου. Ακριβώς. Δεν παίζουμε καθόλου με τις αγωνίες και κάποιοι άλλοι χαϊδεύουν αυτιά, προσπαθώντας να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες είχαν και για την απελευθέρωση και για την πράσινη μετάβαση. Αλλά και βεβαίως. Είστε κατά της πράσινης μετάβασης, δηλαδή. Μια σειρά που είστε κατά της πράσινης μετάβασης. Βεβαίως είμαστε κατά. Με την κλιματική κρίση, δηλαδή. Με τους 40 βαθμούς το καλοκαίρι, με πλημμύρες. Με αυτό είσαστε, με αυτό το πράγμα. Ακριβώς εξυπηρετούν. Κοιτάξτε, κύριε Σκουρλέτη, μπορώ να πετάξω και εγώ την μπάλα στην εξέδρα. Δεν είναι εξέδρα. Η πράσινη μετάβαση είναι μια πολιτική η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια τα οποία θέλουν να βρουν έναν τρόπο εκτόνωσης για να μπορέσουν να κερδίσουν. Και την πράσινη μετάβαση την έχει πληρώσει πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός. Και με απώλεια θέσεων εργασίας στον τομέα της ενέργειας και με εντατικοποίηση και με την ενεργειακή εξάρτηση και με την ενεργειακή φτώχεια, το οποίο δεν είναι φαινόμενο του σήμερα. Από αυτή λοιπόν την άποψη αυτές οι αιτίες θα παραμείνουν και θα συνεχίσουν για το επόμενο διάστημα. Όσο παραμένουμε εγκλωβισμένοι στις συμπληγάδες πέτρες από τη μια μεριά των αντοχών της οικονομίας και από την άλλη της δημοσιονομικής σταθερότητας, οι οποίες θωρακίζουν και οι δύο αυτές συμπληγάδες πέτρες τα συμφέροντα των μονοπωλίων, όσο παραμένουμε σε μια λογική επιδοματική που επί της ουσίας είναι μια πολιτική αναδιανομής της φτώχειας από τους λιγότερους φτωχούς, τους εξαθλειωμένους, αφήνοντας το απειρόβλητο τα κέρδη των μονοπωλίων και τα φορολογικά έσοδα, όσο ο λαός θα στενάζει από τη φοροεπιδρομή η οποία υφίσταται, μόνο και μόνο στον τομέα της ενέργειας θα δούμε, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι το ΦΠΑ, είναι τα τέλη ρήπων για να καταστεί η ενέργεια από το λιγνίτι πολύ πιο ακριβή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για να μην μπορεί ο κόσμος να τα φέρει βόλτα και να αντιμετωπίσει, να καλύψει τις βασικές ανάγκες. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς επιμένουμε ότι το ζήτημα είναι η πάλι συγκεκριμένα του λαού για μέτρα ανακούφισης αυτή τη στιγμή, που σημαίνει κατάργηση της φορολογίας, κατάργηση των έμεσων φόρων και στην ενέργεια και στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, είναι αυξήσεις του μισθούς και επιστροφές όλων αυτών τα οποία είχαν χάσει. Ωραία. Από τα μνημόνια και μετά, και ταυτόχρονα βεβαίως διεκδίκησης μιας διαφορετικής προοπτικής. Κύριε Καραθανασόπουλε, βάλτε μια τελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, κύριε Καραθανασόπουλε. Είναι πολύ πλούσια σε πηγές ενέργειας και πολύ φτωχή όσον αφορά την ενεργειακή φτωχία.